Ο πέμπτος ημιμαραθώνιος Κρήτης είναι εδώ. Πάτε φτερά στα πόδια σας. Γλακάτε, μωρέ! Γλακάτε! Η μεγάλη γιορτή του αθλητισμού χτύπησε δυνατά στο Αρκαλοχώρι. Πάνω από 4.000 αθλητές από 32 χώρες του εξωτερικού έβαλαν τα δυνατά τους στη μεγάλη αθλητική διοργάνωση, η οποία προωθεί τον αθλητισμό και την υγεία, συμβάλλοντας σε κοινωνικό σκοπό. Τρομερή διαδρομή, μ' άρεσε πάρα πολύ. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε μαραθώνιο. Πάρα πολύ ωραία, όλα τέλεια. Τελικά είστε πολύ κουζουλοί εδώ, καλά τα λέγανε. Στη μέση του πουθενά παίζανε λύρες και βιολιά και μουσικές. Αντέχουμε πολύ. Τρέχω μόνο τα 5 επειδή έχω κάνει κύλι. Θα τρέχα στα 20. Όλα είναι υπέροχα. Είναι σαν να βρίσκομαι σε ένα μεγάλο πάρτι. Άνθρωποι κάθε ηλικίας, αθλητές ημί από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετείχαν στους αγώνες των 21 χιλιομέτρων, 10 χιλιομέτρων, 5 χιλιομέτρων, 1000 μέτρων, αλλά και στον αγώνα για αμαία, ο οποίος διεξήχθη για πρώτη φορά φέτος. Οι άνθρωποι πάρα πολύ ζεστοί, η διαδρομή υπέροχη, σε ψυχώνουν. Ένας απίθανος πραγματικά αγώνας, ένας αγώνας που τον ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Το χαμόγελο, η διάθεση, τα τραγούδια. Η φιλοξενία των κριτικών. Το κλίμα είναι φανταστικό και έχω δει και πολλές έτσι πρωτοτυπίες που μου αρέσαν πολύ και δεν έχω ξαναδεί. Τρέχω με τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Έχω τρέξει και έχω βγει πρώτος τα 525 χιλιόμετρα το 1992 όταν ήμουν καλά. Υπέροχα. Θα τρέξω στα 5, υπόσχομαι να σπάσω το ρεκόρ μου. Πέρυσι το τρέξα σε 37 λεπτά, φέτος θα το τρέξω σε 50. Θα το αυξήσω. Όλοι τρέχουμε για καλό σκοπό. Εύχομαι σε όλους υγεία και δύναμη, είναι μια πραγματική γιορτή. Με συμμετοχή μεγάλη, χαιρόμαστε για αυτό που συμβαίνει στον ομό μας, στον τόπο μας σήμερα. Πολλά μπράβο στους οργανωτές. Πολλά μπράβο σε όσους συμμετέχουν. Καλή δύναμη. Γιατί αθλητισμός είναι πολιτισμός, το περιβάλλον και ο σεβασμός στο περιβάλλον είναι και αυτό πολιτισμός. Και όλα αυτά μέσα από μια υπέροχη διαδρομή στα γραφικά χωριά της Ενδοχώρας, με έντονο άρωμα Κρήτης και φιλοξενίας. Ο αθλητισμός χτυπά στο Αρκαλοχώρι, χτυπά στην Κρήτη. Τόσος κόσμος, συγχαρητήρια σε όλους, στο Δήμο, στα σωματεία που συμμετέχουν, στους αθλητές. Και να δώσουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στον Αθλητικό Σύλλογο Συνάθληση, που είναι ο διοργανωτής. Να ευχαριστήσουμε όλους και όλες πολιτιστικούς φορείς. Κάθε χρόνο ακόμα και περισσότεροι, κάθε χρόνο ακόμα και καλύτεροι αθλητές. Φέτος είχαμε ρεκόρ διαδρομής από τον Αυστραλό Χάμερλοκ και ρεκόρ στις γυναίκες από την Ελευθερία Πετρουλάκη. Ο Αυστραλός Χάμερλοκ Ντάγκλας έκοψε πρώτος η κορδέλα με ρεκόρ διαδρομής. Η Κρήτη είναι πολύ όμορφο μέρος. Πραγματικά το ευχαριστήθηκα που ήρθα εδώ. Είναι υπέροχη η ατμόσφαιρα, όλα ήταν τέλεια. Βγήκα δεύτερος και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτόν τον αγώνα, γιατί είναι από τους πιο δύσκολους βέβαια αγώνες που έχω τρέξει, αλλά από τους πιο ωραίους. Τα δικά του μηνύματα ζωής έστειλε και ο επικεφαλής του ποταμιού, Σταύρος Θεοδωράκης, ο οποίος συμμετείχε στους αγώνες. Πιο πολύ για να τονώσουμε αυτή την προσπάθεια που κάνουν εδώ οι φίλοι μας για ένα μεγάλο ετήσιο γεγονός. Πρέπει να τρέχουμε γιατί η υγεία πρέπει να είναι μια συνεχής φροντίδα και για μας και για τα παιδιά μας. Είστε 4.000 χέρια! Τύμπανα και μπουζούκι έδωσαν ξεχωριστό χρώμα στη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, η οποία φέτος στηρίζει τον ξενώνα κακοποιημένων παιδιών και γυναικών, το Σπίτι των Αγγέλων. Χορηγός επικοινωνίας, ο Όμιλος Script TV.